Hello pretty junkies, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα κάνω ένα βίντεο που εσείς ζητήσατε. Θα σας δείξω τι κουβαλάω μαζί μου στην παραλία. Δηλαδή θα κάνουμε το βίντεο τι έχω μέσα στη τσάντα θαλάσσης μου. Για να πω την αλήθεια, δεν είχα σκοπό να κάνω αυτό το βίντεο, αλλά πολλές από εσάς μου το ζητήσατε με σχόλιο σε προηγούμενο βίντεο μου. Κάποιες μου έχετε στείλει και προσωπικό μήνυμα να με ρωτήσετε τι αντιλιακά χρησιμοποιώ στην παραλία και ποια είναι κατάλληλα για λιπαρά δέρματα. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τα αντιλιακά που χρησιμοποιώ φέτος και επίσης μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί αυτή η τσάντα έχει μέσα και τρία πραγματάκια για σας. Αυτό σημαίνει ότι τα έχουμε giveaway. Για φέτος έχω αυτήν εδώ την τσάντα που είναι αρκετά μεγάλη. Είναι διαφημιστική από την εταιρεία Venn, την γνωστή εταιρεία Venn με τα θερμοκαλλυντικά. Το υλικό της μοιάζει να είναι ψάθα, αλλά είναι από πλαστικό. Μου αρέσει πολύ γιατί είναι αρκετά μεγάλη και στο εσωτερικό της έχει υφασμά το οποίο μπορεί να κλείνει σαν πουγγί. Με αυτόν τον τρόπο δεν φαίνεται τίποτα από αυτά που κουβαλάς μαζί σου. Με το που ανοίγω τη ζάντα, το πρώτο πράγμα που πιάνω από μέσα είναι το καπέλο μου. Είναι ένα ψάρι με καπέλο από τα Στραντιβάριους. Το είχα πάρει στις χειμερινές εκδόσεις και δεν το έχω φορέσει ακόμα ούτε μία φορά. Γενικά τα καπέλα με ενοχλούνε, αλλά όταν έχει υπερβολική ζέστη και πάρα πολύ ήλιο, δεν γίνεται να μην φορέσω, γιατί μετά έχω πονοκέφαλο όλη την ημέρα. Το αμέσως επόμενο που πιάνω είναι ένα κιμονό. Είναι όλο δικτυωτό και στα τελειώματα του έχει κρόσια. Είναι αμάνικο και το φοράω όταν θέλω να πάω κάποια βόλτα στην παραλία ή όταν θέλω να ανέβω στο beach bar. Με έχει βολέψει πάρα πολύ. Το έχω τα τελευταία 2 χρόνια και το κουβαλάω συνέχεια στην παραλία μαζί μου. Το είχα πάρει από τα Καλτσεντόνια. Πολύ πιθανό να βρείτε και φέτος κάτι παρόμοιο, γιατί τα Καλτσεντόνια έχουν και ρούχα τους καλοκαιρινούς μήνες μαζί με τα μαγιό τους. Πάντα κουβαλάω μαζί μου ένα δεύτερο μαγιό και είναι το αμέσως επόμενο που πιάνω μέσα από την τσάντα μου. Το συγκεκριμένο το έχω πάρει από τα Καλτσεντόνια και είναι πολύ γνωστό σχέδιο. Τα Καλτσεντόνια το έβγαζαν για πολλά χρόνια σε διάφορα χρώματα. Αυτό είναι σε strapless γραμμή με ελαφριά επένδυση στο πάνω μέρος και το κάτω είναι Brazilian. Το έχω το συγκεκριμένο μαγιό και σε κίτρινο χρώμα, με έχει βολέψει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πια αν το βγάζουν τα Καλτσεντόνια. Παραλία χωρίς γυαλιά ηλίου δεν γίνεται. Τα συγκεκριμένα είναι από Gianni Venturi. Τέτοιο κατάστημα μπορείτε να βρείτε σε Τσιμισκή της Θεσσαλονίκης, αλλά ξέρω ότι αυτή την εταιρεία την πουλάνε και στα Blue Surfers. Είναι ιταλικά γυαλιά. Το συγκεκριμένο σχέδιο το είχα πάρει πέρυσι στις εκτόσεις. Το θεωρώ πολύ στιλάτο και έχει καταπληκτικό φακό. Παίρνω μαζί μου τα γυαλιά της μοιοπίας μου, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στη θάλασσα με τους φακούς επαφής. Αυτά είναι από το Firmo, τα είδατε και σε προηγούμενο βίντεο. Έχω ένα εκπτωτικό κωδικό για το Firmo με το οποίο μπορείτε να παραγγείλετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά μοιοπίας και να πάρετε άλλο ένα δώρο. Ο συνδυασμός που μπορείτε να κάνετε είναι όποιος εσείς θέλετε. Θα σας έχω το κωδικό στο κουτί των πληροφοριών, αν θέλετε μπορείτε να ρίξετε μια ματιά. Είναι αυτά εδώ τα γυαλιά. Έχω μαζί μου μωρομάντιλα, είναι πολύ πρακτικά στην παραλία. Παίρνω μαζί μου μία action κάμερα, αυτή είναι Xiaomi Yi μαζί με το τρυποδάκι της και φυσικά τη θήκη της για υποβρύχιες λήψεις. Ένα power bank για να φορτίσω είτε την κάμερά μου είτε το κινητό μου σε περίπτωση που μείνω από μπαταρία. Δεν σας έδειξα το πιο βασικό που χωρίς αυτό δεν μπορείς να πας στη θάλασσα και αυτή είναι μία πετσέτα θαλάσσης. Έσκασα με αυτά, θα τα βγάλω guys. Το τελευταίο πράγμα που έχω μέσα σε αυτή τη τσάντα θαλάσσης είναι το νεσεσέρ με τα καλλυντικά που παίρνω στη παραλία. Αυτό το νεσεσέρ το είδατε στο περσινό βίντεο What's in my travel bag. Είναι διάφανο και μου αρέσει πολύ γιατί βλέπω όλα τα προϊόντα που έχω μέσα. Το έχω πάρει από τα Τζάμπο και είναι πολύ οικονομικό. Πάμε να το ανοίξουμε. Το πρώτο πράγμα που πιάνω και το πρόσθεσα φέτος αυτό το νεσεσέρ είναι το Tea Tree Water από τη Lush. Το συγκεκριμένο νεράκι είναι απαραίτητο για την παραλία γιατί έχει αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Εμείς που έχουμε λιπαρή και ακνεϊκή επιδερμίδα πρέπει οπωσδήποτε να ψεκαζόμαστε με κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της ημέρας όταν είμαστε στη θάλασσα. Και αυτό γιατί στη παραλία υπάρχουν άπειρα μικρόβια τα οποία δημιουργούν σμίγμα με αποτέλεσμα να δημιουργείται λιπαρότητα και να εμφανίζονται σπυράκια. Ούτως ή άλλως το παίρνω αυτό μαζί μου στη τσάντα μου, αλλά θα το παίρνω και στην παραλία σε περίπτωση που νιώσω ότι κάτι δεν πάει καλά με το δέρμα μου ή ότι έχω τη τάση να εμφανίσω λιπαρότητα. Θα ψεκαστώ με αυτό και ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανίσω σπυράκι. Το συγκεκριμένο έχει δοσιστική ποιότητα, αναζωογονεί τις αισθήσεις και επαναφέρει τα έλαια της επιδερμίδας σε κανονικά επίπεδα. Είναι καταπληκτικό, είναι η δεύτερη συσκευασία που χρησιμοποιώ. Ένα lip balm από την APV που είναι αντιλιακό lip balm, προστατεύει τα χείλη από τον ήλιο και είναι με βούτυρο κακάο. Ένα κουπάκι για τις φακούς επαφής. Συνεχώς έχω αυτό το άγχος, μην μου φύγει ο φακός ή μη λερωθεί και χρειάζεται να το καθαρίσω, οπότε το παίρνω αυτό πάντα μαζί μου.
Το αγαπημένο μου αντιλιακό για το σώμα είναι από Viz που είναι SPF 20. Το συγκεκριμένο το πήρα και πέρυσι. Έχει UVA, UVB, κάνει την επιδερμίδα να μαυρίζει πιο γρήγορα, την ενυδατώνει και την προστατεύει από τον ήλιο. Εννοείται ότι παίρνω το αγαπημένο μου λαδάκι από την Καροτέν για έντονο μαύρισμα. Το συγκεκριμένο έχει SPF 20. Παλιότερα έπαιρνα από την Καροτέν εκείνη τη μαρμελάδα που τη βάζεις στο σώμα και μαυρίζεις γρήγορα, αλλά λέρωσα όλα τα μαλλιά μου και από τότε δεν την ξαναπήρα. Εγώ γενικά δεν κάνω ποτέ ηλιοθεραπεία, εκνευρίζομαι πάρα πολύ να κάθομαι κάτω από τον ήλιο και να νιώθω την επιδερμίδα μου να ψήνεται. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω τέτοιου είδους λαδάκια που είναι για μαύρισμα. Το τελευταίο προϊόν για το σώμα που το πρόσθεσα φέτος στο τσαντάκι μου είναι ένα after sun από τα Sephora. Έβαλα ένα τέτοιο προϊόν στο νεσεσέρι μου γιατί σε περίπτωση που μετά την παραλία δεν πάω στο ξενοδοχείο, κάνω ένα γρήγορο ντουζ εκεί και θέλω να έχω κάτι μαζί μου για να ενυδατώσω την επιδερμίδα μου. Το συγκεκριμένο υπόσχεται ότι ενυδατώνει την επιδερμίδα και κάνει το μαύρισμα να διαρκεί. Δεν το έχω δοκιμάσει, όπως βλέπετε είναι κλειστή η συσκευασία. Αν κάποιοι από εσάς το έχετε δοκιμάσει, ας μου αφήσει ένα σχόλιο να μου πει αν είναι καλό αυτό το προϊόν. Πάμε τώρα να περάσουμε σε αντιλιακά προσώπου. Το αγαπημένο μου και αυτό που αγόραζα για χρόνια είναι από την εταιρεία Vern και τη σειρά Clans με SPF 30. Το συγκεκριμένο αντιλιακό είναι ιδανικό για λιπαρά και ακνεϊκά δέρματα. Είναι matte, δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανίσετε λιπαρότητα κατά τη διάρκεια τη ημέρα αν φοράτε αυτό το αντιλιακό. Είναι αρκετά ανθεκτικό στο νερό και δεν αφήνει καθόλου σημάδια. Αυτό το αντιλιακό που δοκίμασα φέτος και με έχει αφήσει έκπληκτη είναι από τη La Roche-Posay και τη σειρά Anti-Alios με SPF 50. Το συγκεκριμένο αντιλιακό έχει UVA, UVB. Η ποσότητά του είναι 75 ml. Η τιμή του κυμαίνεται από 9 έως 13 ευρώ. Είναι τέλειο γιατί δεν είναι κρεμώδης η σύστασή του. Είναι σε μορφή σπρέι. Εγώ νόμιζα ότι όταν το βάλω στο πρόσωπό μου θα βγάλει έστω ένα άσπρο σημαδάκι κάτι. Αλλά αυτό, παιδιά, είναι καθαρά face mist. Κοιτάξτε λίγο να δείτε τι εννοώ. Και τίποτα. Είναι φανταστικό για λιπαρές επιδερμίδες και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η νέα τεχνολογία με τα αντιλιακά σε σπρέι, γιατί δεν χρειάζεται να φοράς ένα εκατομμύριο προϊόντα στο πρόσωπό σου και να βαραίνεις την επιδερμίδα σου το καλοκαίρι. Πολλές φορές όταν κάνω κανονικό μακιγιάζ μέσα στο καλοκαίρι, το φοράω πάνω από το μακιγιάζ μου, το έχω πάντα μέσα στη τσάντα μου και σε περίπτωση που είμαι καθημένη πολλές ώρες στον ήλιο, ψεκάζομαι με αυτό για να φρεσκάρω το δίκτυο προστασίας. Είναι φανταστικό προϊόν, πραγματικά είναι φανταστικό. Το τελευταίο προϊόν μέσα στο νεσεσέρ είναι η Sunscreen Color Velvet με SPF 50 από τη Fresiden. Πρόκειται για μια αντιλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα, με την πιο βελούδινη υφή που έχω συναντήσει ποτέ σε προϊόν προσώπου. Είναι αόρατη, μου αρέσει πολύ γιατί απλώνεται υπέροχα στην επιδερμίδα σαν όνειρο, δεν κάνει καθόλου κενά. Έχει μάτι υφή, πάρα πολύ σημαντικό για εμάς τις λιπαρές, και είναι αδιάβροχη, πολύ σημαντικό για τις συνθήκες της παραλίας. Έχει όλα τα αντιλιακά φίλτρα, UVB, UVA, VIS και RE. Δεν έχει εννοείται parabens μέσα. Εγώ που έχω πάρα πολλά σημάδια και γενικά έχω πολύ κακή επιδερμίδα και συνεχώς έχω bad skin days, δεν υπάρχει περίπτωση να βγω στη θάλασσα χωρίς να φοράω κάτι τέτοιο στο πρόσωπό μου. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση να φοράτε μακιγιάζ στην παραλία, αυτό κάνει πολύ κακό στο δέρμα. Αλλά αυτή η αντιλιακή που έχει χρώμα με κάνει να νιώθω πολύ πιο ωραία. Δεν θέλω να πάω στη θάλασσα και συνεχώς να σκέφτομαι πόσο άσχημο είναι το πρόσωπό μου. Ξέρω ότι όλες εσείς που πάσετε από ακμή με συμπονάτε και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τη συγκεκριμένη αντιλιακή ούτως ή άλλως τη φοράω σε καθημερινή βάση όταν δεν κάνω κανονικό μακιγιάζ. Εννοείται ότι θα τη φοράω συνέχεια στη θάλασσα και μετά θα φρεσκάρω το δίκτυο προστασίας μου με το σπρέι της La Roche-Posay. Αυτά παίρνω εγώ μαζί μου στην παραλία. Νομίζω ότι παίρνω τα απολύτως απαραίτητα. Δεν μου αρέσει να παίρνω περιττά πράγματα μαζί μου. Το πολύ πολύ να προσθέσω κάποια ρακέτα μέσα σε αυτή τη τσάντα θαλάσσης και μέχρι εκεί. Όμως η τσάντα μου δεν είναι τελείως άδεια. Όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, έχω 3 πραγματάκια για σας. Έχω διαλέξει 3 αγαπημένα μου προϊόντα που τα θεωρώ must have για το καλοκαίρι και θέλω η τυχερή που θα τα κερδίσει να τα έχει μαζί της στο νεσέσέρ το καλοκαιρινό της διακοπών. Το πρώτο από αυτά είναι το αγαπημένο μου νεράκι μακιγιάζ και δεν είναι άλλο από το μεσελέν νεράκι της Garnier. Θέλω η τυχερή να το έχει μέσα στο νεσέσέρ της, είναι καταπληκτικό προϊόν. Ένα τέλειο body lotion για μετά τη θάλασσα είναι από την Bioten και τη σειρά Skinergy. Το συγκεκριμένο προσφέρει 48 ώρες υδάτωση, έχει 100% φυσικά συστατικά. Αναζωογονεί τις αισθήσεις και τονώνει την επιδερμίδα, είναι υπέροχο. Έχει τέλεια υφή και απορροφάται πολύ γρήγορα από το δέρμα. Και το τελευταίο must-have προϊόν για το καλοκαίρι είναι τα σκραπ προσώπου. Το καλοκαίρι πρέπει να κάνουμε πιο συχνά σκραπ προσώπου γιατί το αντιλιακό έχει την
ιδιότητα να μπαίνει στους πόρους, να δημιουργεί μαύρα στίγματα και σπυράκια. Το αγαπημένο μου για φέτος το καλοκαίρι είναι από την Bioten και τη σειρά Skin Moisture. Πρόκειται για μια απολεπιστική κρέμα που έχει 100% φυσικά συστατικά με μέλι και κουκούτσι βερικοκού, κάνει τόσο απαλό σκραπ και ταυτόχρονα καθαρίζει την επιδερμίδα χωρίς να την αφυτατώνει. Το έχω λατρέψει και γι' αυτό το λόγο το έβαλα και στο giveaway. Η ώρα του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλή, να είστε συνδρομητές στο κανάλι μου γιατί το δώρο θέλει να το κερδίσει ένας από εσάς, να κάνετε ένα like στο βίντεο, να με ακολουθήσετε σε Instagram και κάτω στα σχόλια να μου γράψετε ότι συμμετέχετε στο διαγωνισμό και ποιο είναι το όνομά σας στο Instagram. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός περίπου για 8 μέρες, εννοείται ότι θα επικοινωνήσω με αυτό που θα κερδίσει και αν δεν μου απαντήσει μέσα σε 48 ώρες θα ξανακάνω την κλήρωση. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εμείς θα το πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούργιο βιντεάκι. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!